όπου θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε τα εγγένεια της ΔΕΘ το Σάββατο, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και βεβαίως την Κυριακή τη συνέντευξη τύπου τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελάτη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Είναι ωραία εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και να ξεκινήσουμε με το τι θα έχει το καλάθι του Πρωθυπουργού για την υγεία. Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τι περιμένουμε, τι θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε το Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προαναγγείλω τι θα πει ο κ. Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Καθένας έχει ένα ρόλο. Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον ομιλία του κ. Πρωθυπουργού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτά 5 χρόνια που είναι Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι η υγεία τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άρα όποιος θα περίμενε ενδεχομένως μια αδιαφορία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους γιατρούς, νοσηλευτές, το λοιπό προσωπικό, κάνει λάθος. Αυτό μπορώ σίγουρα να σας πω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Εστάλει στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η κοινή υπουργική απόφαση που είχα προαναγγείλει από τέλη Ιουλίου. Την βγάλαμε, την υπογράψαμε μαζί με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Και η κοινή αυτή υπουργική απόφαση για πρώτη φορά δίνει πολύ σοβαρά κίνητρα για γιατρούς να πάνε σε περιφερειακά νοσοκομεία και να μην έχουμε διαρκώς τις άγονες προσκλήσεις που έχουμε δει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν στις προσκλήσεις ιατρικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, σε όλες τις περιοχές που είναι άγονες Α, οι γιατροί θα παίρνουν συν 300 ευρώ το μήνα από το μισθό που έχουν. Σημειώστε ότι έως σήμερα το επίδομα ήταν 100 ευρώ το μήνα και για 18 ειδικότητες που είναι αυτές που λείπουν, οι λείπουσες ειδικότητες, θα παίρνουν και άλλα συν 300 ευρώ. Λέει στο σύνολο συν 600 ευρώ το μήνα για το σύνολο σχεδόν του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων στις άγονες Α περιοχές και για τις Β τα μισά. Μακάρι να είναι αυτή η λύση. Και σας το λέω γιατί τις ελλείψεις στα νοσοκομεία τις ξέρουμε και τις βλέπουμε. Και τις βλέπουμε στα ρεπορτάζ, στα τηλεφωνήματα που παίρνουμε, στην αγανάκτηση του κόσμου, στα κενά που εύκολα κανείς εντοπίζει όταν φτιάχνει, όταν συγκρίνει το οργανόγραμμα με τους υπηρετούντες γιατρούς ή νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Όμως, τώρα με αυτή την απόφαση, μας λέτε ότι λύνεται το πρόβλημα. Μακάρι να λυθεί. Θα σας πω ότι. Εγώ δεν είπα ότι λέω ότι λύνεται το πρόβλημα. Ναι. Οι αμοιβές είναι πολύ μικρές, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβές. Όταν δει κανείς την Κύπρο. Ένα λεπτό. 7200 επιπλέον. 7200 επιπλέον το χρόνο. Όχι, εντάξει. Κύριε Βαγγελά, εντάξει. Η Ελλάδα είμαστε. Δεν είμαστε ούτε η Ρουμανία ούτε η Κύπρος. Είμαστε η Ελλάδα. Τα δημοσιονομικά μας περιθώρια είναι πάρα πολύ γνωστά. Συν 7200 ευρώ το χρόνο για έναν ευρώ και συν την παροχή σπιτιού, αν το θέλει ο Δήμος, από την τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, που θα μπορούσε να είναι περίπου άλλα τόσα, είναι πάρα πολλά λεφτά για την ελληνική. Να εξηγήσω οικονομία. Γιατί το λέω, γιατί το λέω στιγμή, και. Αν πείτε στην τηλεόραση ναι. ότι 7200 επιπλέον λεφτά το χρόνο στην Ελλάδα είναι λίγα λεφτά, πιστεύω θα προσβάλλετε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί το λέω και να επιμείνω. Γιατί ένας γιατρός, ένας επιστήμονας ο οποίος έχει τρίψει παντελόνια για να πάρει ένα πτυχίο, ξέρουμε όλοι τι θα πει πτυχίο ιατρικής, το να πάει σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι πιο απομονωμένη, να ψάχνει να βρει και σπίτι και να πάρει την αμοιβή για την οποία λέτε, θα το μετρήσει και θα πει: θα πάω στην Κύπρο να πάρω τα τετραπλάσια, θα πάω στη Ρουμανία να πάρω τα τριπλάσια, ξέρετε, ή δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Είναι έτσι, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Να και το λέω γιατί αν τα κενά καλυφθούν, θα έχετε δίκιο εσείς και θα δικαιωθείτε. Αν δεν καλυφθούν, γιατί είναι δύσκολο, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι λάθος κίνηση. Θα σας πω γιατί είναι δύσκολο να συνοηθούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί χρεοκοπήσαμε στο παρελθόν. Βγαίνει ο Υπουργός, σας λέει. Εξαπλασιάζω το έως σήμερα επίδομα. Αυτό θα σας είπα μόλις τώρα. Θα ακούσει καλά ο Έλληνας που με ακούει και η Ελληνίδα. Σήμερα με την απόφαση που πήραμε εξαπλασιάζουμε το έως σήμερα επίδομα που έπαιρναν οι γιατροί εδώ και δεκαετίες. Αντί να ξεκινήσει ο καλός μου σωράς Βαγγέλας να πει μπράβο στην κυβέρνηση του Τάκη που εξαπλασιάζει, αλλά ξέρετε κύριε Υπουργέ, φοβάμαι ότι μπορεί να μην είναι αρκετό. Μα αυτό λέω, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό, γιατί έχω την εντύπωση, ότι δεν με ακούσατε. Να το πω ξανά. Είπα ότι αυτό που κρίνεται και που θα κριθεί είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό λοιπόν που ψάχνουμε τώρα είναι στις απομονωμένες περιοχές, στις πιο δύσκολες περιοχές, γιατρούς να καλυφθούν τα κενά. Είπα λοιπόν και θα το επαναλάβω. Αν είναι λύση το να δοθεί αυτό το επίδομα και καλυφθούν οι θέσεις, τότε θα είναι καλώς καμωμένο. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις. Που φοβάμαι ότι μπορεί να μην καλυφθούν. Θα μετρήσουμε τι ψάρια θα πιάσουμε.
μετά από μερικούς μήνες. Γιατί η διαδικασία είναι η εξής. Έχω την επόμενη εβδομάδα να δω και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και την ΟΕΝΓΕ, θα ζητήσω να δω και την ΕΙΝΑΠ, θέλω να δω όλους τους φορείς, γιατί θέλω να μου πουν τα θεσμικά εκείνα κίνητρα που πιστεύουν ότι πρέπει να θεσπίσω για να κάνω τη θέση σε μια παραμεθόριο περιοχή περισσότερο ελκυστική. Παραδείγματος χάρη, συζητάμε τη μείωση του χρόνου παραμένει στην παραμεθόριο ή κάποια επιπλέον μόρια για να μπορεί μετά να διαλέξει την περιοχή που θέλει ή κάποιε επιπλέον άδειε για να μπορέσουμε να τέσει ιατρικά συνέδρια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο θα τα ψηφίσω και αυτά και τα θεσμικά κίνητρα. Σήμερα δώσαμε τα οικονομικά κίνητρα. Αφού κάνουμε και τα θεσμικά και τα οικονομικά, μετά θα κάνουμε μαζικές προσκλήσεις. Έχω πει π.χ. στην ΚΟ και τους τέσσερις παθολόγους. Στη Δράμα και τους τέσσερις παθολόγους. Όχι έναν, οι δύο, και τους τέσσερις. Να σας πω κάτι τώρα. Που το παίρνουμε από το ρεπορτάζ. Αυτό που λέτε είναι κλειδί. Να ζητήσουμε γιατρούς. Αυτό που λέτε είναι κλειδί. Γιατί όταν προκυρήσετε μία-μία η θέση, όπως γινόταν μέχρι τώρα, ο ένας παθολόγος που σου λέει θα πάω εκεί και θα δουλεύω ένα μήνα σερί, δεν πάει. Αν δηλαδή ένα νοσοκομείο δεν στελεχωθεί. Τώρα θα κάνω και αυτό. Θα κάνουμε μαζικές προσκλήσεις. Δηλαδή θα κάνουμε όσες και νέες οργανικές θέσεις έχουμε σε ειδικότητες μας πονάνε, θα τις προκυρήσουμε όλες μαζί. Ταυτόχρονα. Με τα νέα κίνητρα τα οικονομικά και με τα νέα θεσμικά κίνητρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από το παρελθόν. Βάζω ένα άλλο θέμα. Γιατί έχουμε ένα ενδιαφέρον για την υγεία. Και τα ρεπορτάζ που γίνονται και οι έρευνες και οι καταγγελίες. Η υγεία, το ξέρετε καλά, μετά την ακρίβεια, είναι το θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Και με το δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι στην κυβέρνηση καταγράφεται μία δυσαρέσκεια. Δηλαδή, και τα ποσοστά των ευρωεκλογών δεν ήταν τα ποσοστά που ήθελε η κυβέρνηση. Το ξέρουμε. Σημαίνει ότι είναι ένας από τους τομείς που πρέπει να ρίξει η κυβέρνηση μεγάλο βάρος. Κατά τις μετρήσεις, η ακρίβεια είναι ο πρώτος, η υγεία είναι ο δεύτερος. Ρωτάω λοιπόν, οι παραμεθόριες περιοχές, οι δύσκολες περιοχές είναι το ένα κομμάτι. Άλλες θέσεις, γιατί έχουμε τον κόσμο να παραπονιέται. Πάω στο νοσοκομείο, δεν βρίσκω τον γιατρό, περιμένω ώρα στην εφημερία, δεν έχω την εξυπηρέτηση που θέλω. Καταρχάς, να πω ένα γενικό σχόλιο. Έχει λογικό ενδιαφέρον η κοινωνία και πόσο μάλλον ένας τηλεοπτικός σταθμός όπως το ΜΕΓΑ να παρουσιάζουν όλα αυτά τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ασφαλώς ναι, είναι η απάντηση. Και υποχρέωσή σας είναι και πολύ σωστά κάνετε τη δουλειά σας, καλά κάνετε και τα προβάλλετε. Αυτό που θεωρώ άδικο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όμως είναι οι υπερβολές. Πάμε στο χάλι ρεπορτάζ του τύπου το ΕΣΥ καταραίει, είναι πρώτα απ' όλα λάθος. Είναι παραπληροφόρηση. Το ΕΣΥ δεν καταραίει. Θα σας πω, κύριε Ευαγγελάτη, έχω κάνει μόνο αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα με Πέμπτη που είμαστε σήμερα. Όχι, δεν χρειάζεται να μου πείτε τι έχετε κάνει. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Αφήστε να τα πω. Ένα λεπτό να πάρω. Δευτέρα εγκαινιάζουμε μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό τα κέντρα υγείας στον Παλαμά Καρδίτσα και στο Μουζάκι. Μετά έφυγα, πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και εγκαινίασα την πρώτη μονάδα μεθ παιδών, 6 κρεβάτια μεθ παιδών. Δεν είχε ποτέ η Ελλάδα, στην κεντρική Ελλάδα, έχει στη Λάρισα. Την Τρίτη εγκαινίασα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμό στη νέα ανακαινισμένη πλήρως αιματολογική κλινική. Την Τετάρτη πήγα και εγκαινίασα τους δύο ρόφους με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΔΑΙΠΕΔ. Φτιάξαμε στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Πειραιά το Μεταξά και ξεκινήσαμε την εργολαβία για τα νέα ΤΕΠ. Την Πέμπτη σήμερα εγκαινίασα στη Βόρεια Ελλάδα στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο την καλύτερη μονάδα για το μελάνωμα στην Ελλάδα, by far, state of the art, την καλύτερη μονάδα για το μελάνωμα στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, και μετά πήγα στο ΑΚΕΠΑ και εγκαινίασα το νέο μεγάλο μηχάνημα στεφανιογραφίας. Το προηγούμενο είχε μπει στο ΑΧΕΠΑ, που είναι το μεγάλο νοσοκομείο και αιμοδυναμικό Θεσσαλονίκη, πριν από 20 χρόνια. Σας άφησα λίγο αυτά να τα πείτε. Ακούστε με, ένα λεπτό. Γίνει από Δευτέρα με Πέμπτη. Ακούστε με λίγο. Δεν μπορεί, κύριε Ευαγγελάτε, να κάνουμε όλα αυτά και η εικόνα να είναι το ΕΣΥ καταραίει. Ένα λεπτό. Είναι πρώτον. Η δουλειά, κύριε Υπουργέ, σας άφησα να το πείτε. Η δουλειά του δημοσιογράφου και η υποχρέωσή του είναι να παρουσιάζει τα προβλήματα, δηλαδή ο έλεγχος στην εξουσία. Όχι το να. Δεν είναι αυτή η γνώμη. Επιτρέψτε μου για να κάνω και το ερώτημα. Η δουλειά του δημοσιογράφου να παρουσιάζει την πραγματικότητα. Όμως, θα σας το πω εγώ αντίστοιχα. Όταν μια μάνα πάει το παιδί της στο παίδων και χρειάζεται να περιμένει στην εφημερία με το παιδί στην αγκαλιά και το ξέρετε ότι είναι έτσι και δεν είναι λαϊκισμός για ώρες, όταν ένα ηλικιωμένο άνθρωπος μπορεί να περιμένει σε ένα καρότσι στο τμήμα των επιγόντων για ώρες, μπορεί να ακούει όλα αυτά που λέμε και να οργίζεται. Θα σας πω και από άλλη πλευρά. Γιατί το ΕΣΥ δεν καταραίει. Θα σας πω γιατί το ΕΣΥ δεν καταραίει. Σήμερα το ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη το ξεκίνησα στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για ανθρώπους με καρκίνο, Νίκος Κούρκουλος, που είναι δωρεά της κυρίας Μαριάννας Λάτση, στο Θεαγία Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μαζί με χρήματα του ΕΣΠΑ και του Υπουργείου Υγείας. Λοιπόν, σε αυτή τη μονάδα μπήκα μέσα και είδα τους ασθενείς που παίρνουν τις χημειοθεραπείες τους στις ιδανικότερες συνθήκες που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Στις ιδανικότερες.
όταν τους έβλεπα στο κρεβάτι, στην τέλεια μονάδα, στην τέλεια μονάδα, με τα τέλεια μηχανήματα, η εικόνα μου ήρθε στο μυαλό, ξέρετε, ήταν της μητέρας μου, που το 1990 πέθανε, το 1993 πέθανε στο Λαϊκό Νοσοκομείο και έκανε τη χημειοθεραπεία της πάνω σε μια καρέκλα και της έπαιρνα εγώ κουβέρτα από το σπίτι. Αλλά αυτή η τέλεια πράγματι, εικόνα, όταν καθόρισα σε μια κουβέρτα εικόνα, από το σπίτι, το εσύ κατέρε. Αλλά δεν είναι αυτό το εσύ σήμερα. Ήταν το 1993. Αυτή η τέλεια εικόνα 1990, που περιγράφεται. Ήταν το 1985. Η τέλεια εικόνα σήμερα, που περιγράφεται. Ακούστε με λίγο, κύριε Υπουργέ. Η τέλεια εικόνα που περιγράφεται είναι υπαρκτή. Η κάμερα του Μέγκα, τα δίμη νομίζω υπερβάλλω. Η τέλεια εικόνα που περιγράφεται είναι υπαρκτή, είναι πραγματική. Είναι σημαντική, αλλά δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας. Είναι μια εικόνα που υπάρχει εκεί που υπάρχει, αλλά εικόνες οι άλλες, αυτές που παρουσιάζει και το Μέγκα και άλλα κανάλια, είναι και αυτές πραγματικές. Ένα λεπτό. Θα σας βάλω και εγώ ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Μας τηλεφωνούν, ας πούμε, από τα Ιωάννινα. Ακούστε με λίγο. Και λένε, τα Ιωάννινα που είναι ένα νοσοκομείο το οποίο επεκτάθηκε, σημαντικό νοσοκομείο, νομίζω είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τον Ευαγγελισμό, δηλαδή είναι ένα κομβικό νοσοκομείο. Δεν πήρε, ενώ έφτιαξε νέες πτέρυγες, δεν πήρε το προσωπικό που πρέπει. Άρα στην ουσία μεγαλώσαμε το νοσοκομείο κρατώντας το ίδιο προσωπικό. Για εκεί δεν είναι αυτή η τέλεια εικόνα, λοιπόν. Εδώ πέρα τα σωστά νούμερα. Είστε βαθιά παραπληροφορημένος. Έχω ανεβάσει στοιχεία του Ιωάννη από προθέσεις που απαντούσα στο NGR, στο δημοσίευμα αυτό της κυρίας Στέφου. Το νοσοκομείο Ιωαννίνων έχει μεταξύ 19 και 24, 17% περισσότερο προσωπικό, 14% περισσότερο ιατρικό προσωπικό και περίπου 20% περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει περίπου 50% αύξηση στον προπολογισμό του. Λέει 50% περισσότερο από τις οργανικές θέσεις που έχει. Και έχει αυξήσει. Ναι. Πόσο είναι καλυμμένο. Και έχει αυξήσει τα περιστατικά που περιθάλπει περίπου κατά 25%. Πόσες είναι. Αυτό που λέτε είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Αυτό που λέτε είναι κάτι άλλο, διότι για να σας το πω αυτό δεν θα μπορούσα εύκολα. Για ποιο λόγο? Αν μετρήσουμε την κάλυψη των οργανικών θέσεων μόνο με μόνιμες θέσεις, υπολοιπόμεθα. Αν μετρήσουμε την κάλυψη των οργανικών θέσεων με κάθε σχέση εργασίας, δηλαδή και επικουρικούς και δικαιωμένους και με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, τότε είμαστε πάνω από τις οργανικές θέσεις. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε. Ξαναλέω, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σήμερα είναι ένα νοσοκομείο που έχει 50% αύξηση του ετησίου προϋπολογισμού του σε 5 χρόνια. Έχει 17% αύξηση του προσωπικού του. Αύξηση. Δεν έχει 17% τα περισσότερο. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί, κύριε Ευαγγελάτε, να μου λέει τώρα στα σοβαρά η κυρία Στέφου. Αν όλα Στέφου, είναι τόσο καλά, ότι οι πολίτες γιατί αξιολογούν την υγεία στο μεγάλο πρόβλημα. Ότι το 19 το 24 με τα διπλάσια λεφτά. Δεν γίνεται. Και η προπαγάνδα έχει όρια. Ένα λεπτό. Προπαγάνδα σε ποιον τρόπο. Αλλά να πω και κάτι που με ενδιαφέρει πιο πολύ. Προπαγάνδα σε ποιον τρόπο. Δεν υπάρχει προπαγάνδα. Ερώτημα βάζω και απαντάτε. Για το άρθρο λέω, δεν υπάρχει. Αυτό ναι, το οποίο ρωτάω είναι το εξής. Λέω όμως για τελικά στην υγεία είναι όλα τέλεια. Γιατί όταν παρουσιάζεται όλα τέλεια. Άρα λοιπόν είναι τρελή αυτοί που λένε ότι έχουμε πρόβλημα στην υγεία. Ακούστε. Τέλειο στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Το ερώτημα είναι, σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο, είναι καλύτερο από πριν από 5 χρόνια ή χειρότερο? Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Άρα όλοι αυτοί που φωνάζουν σήμερα ξαφνικά ότι το ΕΣΥ καταραίει έχουν ένα μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας προς το εξής. Γιατί δεν φωνάζατε πριν από 5 χρόνια? Που ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι σήμερα. Ένα λεπτό. Αυτή είναι η σωστή συζήτηση. Ένα λεπτό. Εδώ θέλω λόγο. Τα ρεπορτάζ για τα προβλήματα στην υγεία, επειδή ξέρετε, κλείνω 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, είναι συνεχή. Θα σας θυμίσω δε ότι και την περίοδο της πανδημίας ήταν και περίπου το σύνολο της ύλης. Άρα, ο έλεγχος για τα προβλήματα της υγείας είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και πολύ καλώς το κάνουμε. Που θέλω να το πω γιατί και αυτό πονάει πάρα πολύ. Είδα ένα ρεπορτάζ σε εσάς, όχι στον εκπομπή, στο δελτίο, που έλεγε: σε απόγνωση ασθενείς αναμένουν έως και 8 ώρες στην εφημερία. Εδώ θέλω αυτό να το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, όσοι διαμαρτύρονται για τη μεγάλη αναμονή στην εφημερία έχουν δίκιο. Να, του ζητώ συγγνώμη. Το μεγαλύτερο στίχημα της υπουργικής μου αυτής θητείας θα είναι μέχρι να φύγω να έχουν μειωθεί οι χρόνοι αναμονή στην εφημερία. Δουλεύω πολύ εντατικά γι' αυτό. Δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα που λύνεται αυτόματα. Με την κυρία Κεραμέως προσλαμβάνουμε μέσω της ΔΥΠΑ πολλούς τραυματιοφορείς. Με τον κύριο Θεμιστοκλέος φτιάχνουμε διάταξη για να μπορέσουμε να κάνουμε γρηγορότερα τις απεικονιστικές εξετάσεις στις βραδινές βάρδιες. Με και διάφορα θα σας τα πω στην πορεία. Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχέδιο σύντομα για το πώς πραγματικά θα μειώσουμε τους χρόνους αναμονή στην εφημερία. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος που ταλαιπωρείται έχει δίκιο και είναι απαράδεκτο να περιμένουν τόσο στην εφημερία. Προσέξτε όμως αυτό που είναι το δημοσιογραφικότατο πρόβλημα.
Ξαναλέω τον τίτλο. Σε απόγνωση ασθενής αναμένω 8 ώρες στην εφημερία. Τώρα περιμένω 8 ώρες στην εφημερία. Λέει πριν από 5 χρόνια δεν περιμένω 8 ώρες. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Πριν από 10 χρόνια δεν περιμένω 8 ώρες. Κύριε Υπουργέ, να πριν από 15 χρόνια δεν περιμένω 8 ώρες. Τώρα του ήρθε η απόγνωση. Το λέτε αυτό. Τώρα ένα λεπτό. Άρα γιατί εκείνη η προπαγάνδα. Όχι, θα ρωτήσω. Προπαγάνδα είναι. Δεν είναι προπαγάνδα. Όμω ταλαιπωρείτε. Διαφωνώ. Ταλαιπωρείτε. Διαφωνώ ριζικά και κάθετα με αυτό που λέτε. Επιτρέψτε μου να πω το γιατί. Όταν περιμένει 8 ώρες την εφημερία, αγανακτής. Και αυτό. Σωστά. Αν αγανακτής, εσείς... Όχι, όχι, μα ένα λεπτό. Σας είπα πρώτα. Υπάρχει σας μια διαφορά. Την υπουργική μου θητεία, ναι, την βάζω δημόσια στην κρίση των συμπολιτών μου και λέω... Άρα λοιπόν το ρεπορτάζ είναι σωστό. Εάν όταν θα φεύγω, αν θα μειωθεί η εφημερία. Η συναισθηματική απεικόνηση είναι σωστή. Δεν μπορεί να ενοχλεί. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να ενοχλεί ότι πριν από 5 χρόνια δεν ήταν η κατάσταση έτσι. Γιατί αυτό που ψάχνουμε, που διαπραγματευόμαστε, που ερευνούμε, είναι το σήμερα. Και δεν μπορεί να συγκρινόμαστε πάντα με το παρελθόν. Για να εμφανιζόμαστε λίγο καλύτεροι. Πρέπει να συγκριθούμε με τις ανάγκες μας. Ο άνθρωπος που περιμένει 8 ώρες στην ουρά, 8 ώρες άρρωστος, δεν νιώθει το εσύ να καταραίει. Θέλει να τα κάψει όλα. Μπορείς να περιμένεις θαύματα. Μπορείς να περιμένεις πράγματα που γίνονται. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει μια γνωστή δημοσιογράφος, η κυρία Μαρία Δεναξά. Δεν είναι φίλη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φίλη του Αδόνιδος Γεωργιάδου. Την ξέρετε, κυρία Δεναξά, φαντάζομαι. Έχω ανεβάσει άρθρο της κυρίας Δεναξά πριν από 10 μέρες, που παρουσίαζε τους μέσους χρόνους αναμονής σε ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία. Μέσος χρόνος αναμονής 22 ώρες. 22 ώρες. Και έχει ένα περιστατικό που περίμενε 70 ώρες. Άρα πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Το είδα αυτό που λέτε. Ξέρετε τι ΑΕΠ έχει η Γαλλία. 4 τρισεκατομμύρια. Ξέρετε τι έχει η Ελλάδα. 200 δισεκατομμύρια. Αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω σε επιχείρημα. Στη Γαλλία των 4 τρισεκατομμυρίων η δικιά σας δημοσιογράφος, η κυρία Δεναξά, ανέβασε μέσω χρόνο να μονήσει 22 ώρες. Και μου πέτει στο δελτίο σας αναμονή 8 ώρες. Άρα είμαστε και ευχαριστημένοι. Τώρα νομίζω το χάνουμε, κύριε Υπουργέ. Οι 8 ώρες αναμονή, εσείς συμφωνήσατε, ότι είναι κάτι εξουθενωτικό. Σκεφτείτε λοιπόν τη γυναίκα, τον άντρα, τον παππού, τη γιαγιά, 8 ώρες θα περιμένουν. Να πούμε ότι στη Γαλλία είναι καλύτερα, είναι επιχείρημα αυτό. Σύστημα υγείας χωρίς προβλήματα δεν υπάρχει. Συμφωνούμε σε αυτό. Παρατάφτα σας λέω. Συμφωνούμε σε αυτό. Λέω, επειδή εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης και κυρίως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θέλουμε καθόλου να βλέπουμε τον κόμμα να ταλαιπωρείται τόσο στην εφημερία, γιατί σε αυτό συμφωνούμε. Είναι απαράδεκτη αυτή η αναμονή. Σας λέω, δουλεύω εντατικά με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, με την κυρία Λίλιαν Βιλδυρίδου και με ένα σωρό συνεργάτες, και θα έχω συνάντηση πρώτα και με όλα τα συνδικαλιστικά όργανα των ιατρών του ΕΣΥ, γιατί θέλω να τους έχω συνεργάτες μου σε αυτό, για το πώς θα βρούμε πραγματικά τον τρόπο, όχι λαϊκίστικα, πραγματικά. Να μειώσουμε την ευκαιρία που είναι το αυτό μας. Μακάρι, γιατί αυτό είναι ο στόχος και τον ρεπορτάζ. Το ότι υπάρχει όμως αυτή η αναμονή στην ευκαιρία που πάντα υπήρχε και υπάρχει και σε πολλά άλλα κράτη, δεν σημαίνει ότι το ΕΣΥ καταραίει. Το ΕΣΥ, κύριε Βαγγελάτε, αλλάζει. Είναι σήμερα καλύτερο από ότι ήταν προχθές και αντιπροχθές. Έχει σήμερα περισσότερα χρήματα εξοδεύει από ότι χθες και αντιπροχθές. Έχει περισσότερο προσωπικό από ότι χθες και αντιπροχθές. Κάθε μέρα λύνει περισσότερα περιστατικά από ότι χθες και αντιπροχθές. Και να σας πω και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Να το εκτιμούν οι πολίτες. Γιατί η εικόνα που δίνουν οι πολίτες είναι για μια άλλη. Είναι προβλήματα στην υγεία. Αλλά επειδή πρέπει να κλείσουμε. Πείτε αυτό που θέλετε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να πούμε και ένα μετρήσιμο λοιπόν νούμερο. Να πούμε και ένα μετρήσιμο νούμερο. Επειδή ακούω τον κύριο Γιαννάκο που το λέει και δεν το ξέρει. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο, έκανα μια συνέντευξη τύπου. Εμένα μου αρέσουν. Πείτε το σύντομα, γιατί έχουμε ξεφύγει από χρόνο, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Πείτε το νούμερο. Γιατί. Κλείνω. Γιατί η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Κάνω συνέντευξη τύπου και παρουσιάζω την ενιαία λίστα χειρουργείου. Ξέρετε πόσα ήταν εκείνη την ημέρα. 107.000. Μάρτιος. 107.000 ανέμεναν συμπολίτες μου να χειρουργηθούν στο Υπουργείο. Πόσα είναι σήμερα, λοιπόν. Μήνες. Ξέρετε πόσα είναι σήμερα. Πόσα. 84.000. Είναι 23.000 κάτω. Ξέρετε πόσα απογευματινά χειρουργία έχουν γίνει επιπληρωμή. Χωρίς να. Εκεί που μου λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει απογευματινά χειρουργία, προσεγγίζουν πλέον τα 7.000. Α, εσείς αυτό μπορείτε να το θεωρείτε βήμα. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Τελικά είχες δίκιο. Μπορείτε να το θεωρείτε βήμα. Να και είναι βήμα. Αλλά ούτε ένας. Και εγώ ως δημοσιογράφος, όταν ζω και δημοσιογραφώ σε μια χώρα όπου 87.000 άνθρωποι περιμένουν να χειρουργηθούν και δεν μπορούν να χειρουργηθούν, είναι ένα θέμα που οφείλω να το αναδείξω στο μέγιστο βαθμό.
Δεν βλέπετε ότι 23.000 κάτω σε 6 μήνες είναι μεγάλη πρόοδος για το ΕΣΥ? Είναι πρόοδος. Εσείς όμως δεν βλέπετε ότι 87.000 που μπορεί να ήταν συγγενείς σας, φίλοι σας, ψηφοφόροι σας, το να περιμένουν άρρωστοι να χειρουργηθούν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το δεχτούν. Έκανα, επειδή το βλέπω, κάνω τις μεταρρυθμίσεις που έκανα, παρότι πάρα πολλοί με έβριζαν, επειδή το βλέπω χαίρομαι που οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, επειδή το βλέπω χαίρομαι που μειώθηκαν κατά 23.000 και σας λέω σε μερικούς μήνες θα με βγάλετε εδώ, θα είναι και πολύ πολύ λιγότερα. Μακάρι και να το δούμε. Μακάρι να το... Άρα η ουσία παραμένει. Λοιπόν. Η ουσία παραμένει. Είναι το ΕΣΥ σήμερα ένα σύστημα που καταραίει? Όχι κύριε Ευαγγελάτε, το ΕΣΥ δεν καταραίει. Λοιπόν. Να το εμπιστεύεται ο κόσμος, να το εμπιστεύεται ο κόσμος και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ως Υπουργός Υγείας Ελλάδος σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ, τους γιατρούς, νοσηλευτές, το λοιπό του προσωπικό, που πολλές φορές υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες δίνουν τόσο πολύ από την ανθρωπιά τους και τόσο πολύ από τον εαυτό τους για να κρατιέται το σύστημα όρθιο. Και το σύστημα είναι όρθιο. Σας ευχαριστώ πολύ.